συνεχίζουμε. Κάναμε το βίντεο μας λίγο πιο φωτεινό. Όπου γιατί... ο άλλος δεν σου έρχεσαι, ρε. Δεν θα πες ποτέ. Δεν θα πες ποτέ. Μένα να κατεβόμαστε σε ξένες δουλειές. Γιατί την πέτρα που συνέβαλε. Είδα από αυτή που την πέσανε. Από εδώ πάνω που πάει, ρε. Αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου είπα στρίψα αριστερά, αλλά μάλλον δεν με ακούς. Τόσο κάτω ήμασταν. Ναι ρε, αφού κατεβήκαμε σε κοντά στη σπηλιά. Πολύ αφιβάλλω. Τι πολύ αφιβάλλεις. Εδώ δεξιά είναι ο δρόμος. Μας παίρνει. Όχι. Ναι. Ναι, κόφτω. Τώρα. Έλα ρε τώρα, με ξενερώνει. Και πού θα ξαναγυρίσεις, θα βγούμε κάτω ρε, στο ίδιο σημείο. Έχεις όρεξη για να μείνουμε, αλλά δεν έχω εγώ. Κόφτω εδώ. Εδώ το κόβω γιατί με παίρνει. Αυτό το φρένο σου δεν μ' άρεσε, να ξέρεις. Ένιωσα λίγο να κλείσει τράμα. Τι τραβάμε για πάρτσας. Τι τραβάει το ναβάρα για πάρτσας. Αυτά τα λάσκα δεν τα λέω καλά. Φάζω τετρακίνηση να φαγώνονται και τα τέσσερα ταυτόχρονα. Αυτό... πάλι δεν γίνεται γιατί δεν γίνεται όλα μαζί. Αυτό με τετρακίνηση σπινιάρι δεν μπορώ να το καταλάβω. Άμα έχεις δύναμη. Εγώ δεν πρέπει να καταλάβω γιατί μυρίζει άσαξο εδώ πέρα. Κάτι άλλο. Στην αρχή μου μυρίζει άσαξο, τώρα μου μυρίζει κάτι άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα μυρίζει ψοφίμι. Ναι. Δεν μου αρέσει. Όχι, όχι ψοφίμι, κάτι σάπιο. Ναι. Λοιπόν, εδώ πάθαμε το σκηνικό, παιδιά. Κάτσε να δούμε, θα στράψει τίποτα τώρα, πάλι θα ανάψει. Τι να ανάψει τώρα. Άναψε. Όχι ρε φίλε, αλλά κάτι είχε αστράψει πριν. Εμένα εδώ. Άναψε λίγο. Είχε κλείσει, ωραία, να εξηγήσει λίγο το δικό μου το σκηνικό. Έχει λερωθεί η κάμερα. Ωραία, καλά είμαστε. Ο Δημήτρης... γιατί είναι θολή. Να μην κάνει focus. Κάνω focus, αλλά δεν. Γιατί έχει τρεις φακούς και πρέπει να τους καθαρίσει τους τρεις. Γενικά, μην πάρετε βίβο, δεν μου αρέσει. Τα καλά που κάνω στο μοντάζ. Ναι. Ωραία. Σταματάμε εδώ πέρα. Ο Δημήτρης βλέπει μέσα το φως το οποίο ανάβει. Ναι, το βλέπω. Αλλά είδα και μια κίνηση εκεί, κάτι να φέγγει, μια αστραπή. Ναι, τώρα δεν φέγγει όμως το φως. Πριν ανάψει καλά. Ναι. Δεν ξέρω τι φάση. Το θέμα είναι ότι ο Δημήτρης ήταν προσιλωμένος εκεί πέρα. Εγώ είχα ανοιχτό παράθυρο, ανοίγω το διακόπτη για να κλείσω το παράθυρό μου και απλά βλέπω ένα φως διαγώνια. Απλά γυρνάει ο Δημήτρης και νόμιζε. Εγώ νόμιζα εσύ το άναψε. Μιλάει και το φως για μέσα, ναι. Και ψάρωσε. Εν τω μεταξύ δεν έχει φωτοκύτταρο, είναι σταθερά αυτά τα φωτά. Οπότε δεν είναι δημασίδε κάτι και άναψε. Με τη φάση. Ήθελα να τα πω και μέσα στην εκκλησία, δεν θα πω σήμερα. Όχι, δεν έχω ρίξει. Δεν έχω ρίξει. Το δεν έχω ρίξει. Άμα ήμασταν κανένα άτομα ακόμα έτσι. Ωραία, να πω μόνο μου. Σήμερα δεν είμαι. Να πω μόνο μου. Πες. Σε περιμένω εδώ. Μόνο το κινητό σου άσε με για να μακατεύω να πιάσω σήμερα. Θες και το φακό. Ναι, φυσικά. Έχω σφινώσει, άμα θες λίγο βοήθεια. Έχουμε πει ότι είναι χοντρός ο Γιάννης. Όχι, ότι με έχεις πετάξει, ότι έχεις και δεν έχεις εδώ πέρα στα πόδια. Όχι, γεννήθηκα σε βάρκα. Άμα είναι φίλε να μπω γρήγορα, να πηδήξω το παράθυρο, δεν θα κολλώσω. Δεν είναι πρώτη φορά. Έλα ρε βοήθα λίγο. Περίμενε λίγο, περίμενε. Με το πίτσου. 3-4-0-3. 3-4-0-3. Εδώ έχει λουκέτο. Τι θες. Ναι ρε, με τα πολλά χέρια που έχω. Δεν ξέρω τώρα πώς να ανοίξω την πόρτα. Θα μπαίνω εδώ μέσα.
Εν την αρχή σε άκουγα ρε βλάκα, αλλά για κάποιο λόγο τρόμαξα. Λίγο αποτυχημένη η προσπάθειά μου. Ο λίγον. Δεν έχει φτάσει το κινητό σου. Έχει, απλά δεν το άναψες. Άμα το δεις την ώρα που πετάχτηκες. Έτριμε. Πώς το λένε, έτριμε το χέρι μου, ρε. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Άνοιξε λίγο την πόρτα εδώ, δεν ξέρω τι είναι. Κλειδί έχει πάνω. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε και να βλέπουμε να δείξουμε τώρα στον κόσμο. Ωραία, θες να κλείσει λίγο την πόρτα και δεν έχω χέρια. Ναι, φυσικά. Βεβαίως, έλα. Χέρι ανάψες. Με τι χέρι, ρε Δημήτρη. Τα καλά έχω πήγαν στο μοντάζ. Αυτό και τη μέσα. Και η μέσα ήταν κλειστή. Πώς τα άνοιξες, έτσι. Μόνο εγώ ξέρω. Πώς ήταν αυτό, έτσι, ήταν. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν ήταν έτσι και μετά. Η έξω είχε το σύρδι. Περάσε το. Αυτό ήταν λοιπόν. Το βλέπουμε να το στείλεις μετά, ε. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, δεν σιγά μην φαίνεται τίποτα. Δεν είχαμε τις ανάλυσεις. Α, να ρε, τι είναι αυτό. Όπα. Ε, κανένα σκυλί θα ήταν. Αυτό τι ήταν, ε. Δεν ξέρω, όλα πάμε. Ε, ξέρεις τι αυτό που άκουσες. Γυαλοκαθαριστήρες. Όχι ρε βλάκα. Ναι, ναι, άκου. Ε, κλείσε λίγο το τέτοιο, την πόρτα. Άκου. Τι τραβάμε με αυτά τα παιδιά. Να το, έλα, αυτό ήταν. Γέννησε νερά. Α, δεν λειτουργούν που δεν λειτουργούν τώρα. Θα έχεις και δικαιολογία. Η λογία είναι ιαπωνικό. Και δουλεύει μέχρι τώρα, δεν το έπαιρνε καθόλου. Πάμε. Που έχει πιάσει το πόδι μου. Ε, ξέρω, άλλασε σφίδες σήμερα. Δηλαδή, τι, θα δείξουμε και το υπόλοιπο χωριό. Ε, ναι, δεν το δείξαμε. Άρα, δείξουμε την κεντρική πλατεία. Ανέβα. Κεντρική πλατεία. Για κάποιο λόγο χάθηκε η ομάδα. Φυγό δίδαγμα. Αγοράζουμε καινούριους γυαλοκαθαριστήρες που πάμε με το γενικά. Βεβαίως. Το πειράζουν όλα. Έχω κάνει ποτέ παράπονο. Θα ρωτήσω κάτι. Μια φορά. Θα ρωτήσω κάτι. Πες μου. Καμάθ. 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 Δεν τα βλέπω. Τα καλά κοπήκα στο μοντάζ. Το ξαναλέμε. Δεν θα κοπεί. Α, ωραία. Χαίρομαι. Α, κάτσε λίγο. Να δείξουμε εδώ το χωριό. Εν τω μεταξύ αυτό το χώρο τον είχαν αλληλατήσει. Και τότε αφήνω ανοιχτό, σου λέει εμείς πάτε τουλάχιστον, δεν έχει τίποτα μέσα. Έχει ένα φωτάκι μέσα. Παλιά αυτές οι λάμπες, βασικά τώρα παλιά, είχαμε ανέβει καλοκαίρι, μπορεί λόγω του ήλιου να ανάβανε. Δεν έχει ρεύμα το χωριό. Έχεις και με τις κλέψα και αυτές. Το λύπη, λύπη το βλέπεις, το κλέψανε. Αυτό έλειπε από παλιά, ρε, από το καλοκαίρι. Όχι ρε. Κάτσε πότε είχαμε έρθει εμείς, καλοκαίρι ήταν πάλι. Έχει χρόνια. Όχι, ψέματα. Κάναμε το βίντεο με το κραυγές του Σταυρού. Ναι, και αυτό και είχαμε έρθει και άλλη μια φορά νομίζω. Είχαμε έρθει γιόλο, έτσι φάση για μας. Ναι, γενικά δεν τραβάμε βίντεο πάντα. Πάμε πολλές φορές σε ίδια μέρη τα οποία έχουμε ξαναεπισκεφτεί χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος για να περάσει ο χρόνος μας. Την πλάκα είναι ότι πολλές φορές τις οποίες δεν έχουμε σκοπό να τραβήξουμε βίντεο. Τι κάνω τώρα, εγώ να την κάνω προς τα κάτω. Ναι, ρε. Πολλές φορές τις οποίες δεν έχουμε σκοπό να τραβήξουμε κάποιο βίντεο, είτε συμβαίνει κάτι το αναπάντεχο το οποίο έχει λίγο νόημα για βίντεο, είτε απλά ανοίγουμε ένα live το οποίο είναι full ανούσιο. Όχι, εντάξει, δεν είναι ανούσιο. Το live είναι το καλύτερο γιατί ό,τι και να γίνει πιάνει τα κατευθείαν. Ναι, ναι, ισχύει. Για παράδειγμα, κάποιο μου έγραψε σχόλιο, δες και τα σχόλια πώς γράφω. Τώρα δεν έχουμε και σχόλια. Τώρα δεν έχουμε σχόλια. Δυστυχώς. Με συγχωρείτε, παιδί. Μου έγραψε κάποιο ένα σχόλιο στο 14 λεπτά, 11 και 12 δευτερόλεπτα στο βίντεο με το τελευταίο που πήγα στο ποτάμι κάτω με τη σπηλιά με τον Ραφαήλ. Ναι. Είναι μια αδότητα και με κοιτάει. Και φαίνεται κάτι σαν να είναι κάτι όρθιο, ρε παιδί μου, με δύο μάτια, αλλά εγώ πάντως εκείνη την ώρα, παιδιά, δεν το είδα. Γενικά, δηλαδή, αν το έβλεπα εκείνη την ώρα, δεν θα καθόμουν εκεί. Γενικά, αρχίζω να πιστεύω ότι δεν βλέπουμε τίποτα, ρε. Εδώ υπάρχει βίντεο το οποίο έχω νυχτερίδα πάνω από το κεφάλι μου που λέμε τα ανάποδα. Και εγώ μιλάω στο βίντεο και λέω πράγματα. Ότι είμαι μέσα στη σπηλιά, είμαι έτσι και έτσι. Και νυχτερίδα πάνω κοιτάει και φαίνονται τα μάτια τη. Γιατί εδώ ότι τραβούσε βίντεο. Πήγατε τρία άτομα, δύο άτομα μπροστά μου, δεν είδατε νυχτερίδα, δεν φάνηκε στο βίντεο και μου είχα νυχτερίδα στο κεφάλι, άλλο και αυτό. Πού είμαστε εδώ,
στο εκκλησάκι κάτω, στις κραυγές, στα μνήματα. Στο να μην πω το χωριό. Που ακουγόντουσαν ψαλμοδίες. Α, ναι, που πήγαμε όχι στις κραυγές. Όχι στις ψαλμοδίες. Ναι, με τον αγιασμό κάτω. Ναι, που πήγαμε. Να πούμε αγιασμό και μου έρχεσαι πρωτολιά η νυχτερίδα. Δεν θα αφήνει με σκοτάδι, άμα δεν πήγα να πέσει. Είχαμε φαχό, κάτσε καλά. Και ήσταν δύο άτομα μπροστά μου. Ήταν τελευταίο. Είχα πάρει από τον Κινέζο. Η πλάκα είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που μαλώναν για το ποιο θα πάει πρώτο. Πίστη. Όχι. Μαλώνατε για το ποιο θα πάει. Φοβόσασταν και οι δύο ποιο θα πάει τελευταίο, ρε. Ο άλλος δεν ήθελε να πάει τελευταίος, φοβότανε. Έλεγε εσύ ήθελα, όχι, εσύ έλεγε να πάω προς εκεί να τραγώ το βίντεο, ο άλλος δεν ήθελε να πάω τελευταίος και έμεινε εγώ. Και πέρασε, πέρασε η νυχτερίδα την κάμερα, πέρασε σένα, πέρασε τον άλλο που φοβόταν και χτύπησε εμένα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο, η κατεμιά προσωπημένη. Είναι που έχεις το μαγνήτη λέει. Ναι, ναι, ναι. Κατεμιά με πόδι. Εσύ κανονικά πρέπει να αφαιρέσεις το σίδηρο από τη διατροφή σου. Ναι. Ξέρεις γιατί. Ναι, το λέγα πριν. Γιατί έτσι το μαλακομαγνήτη σου πέρα. Κατεμιά προσωπημένη είναι το θέμα. Πώς υποβάλλεις εσύ τον εαυτό σου. Εάν πιστεύεις ότι σε κατέβεις θα είσαι. Ώρες πιστεύω ότι με έχει φτύσει ο Μέγας Δημιουργός. Ο Μέγα Αλέξανδρος. Και αυτός με έχει φτύσει, αυτός με έχει φτύσει σίγουρα. Νομίζω πλέον δεν υπάρχει λόγος να δείξουμε βίντεο, κάπου εδώ τελειώσαμε. Ναι, ναι, εκτός αν έχουμε να συζητήσουμε. Δεν έχω κάτι άλλο. Α, να πούμε αυτά που λέγαμε στο live που κολλούσαν. Να πω και τα καινούργια τα βίντεο, λοιπόν, ανάβω φως. Θέλω να με βοηθήσετε, ψάχνω ιδέες, ψάχνω μέρη, εγκαταστάσεις. Θέλω να φτιάξω... Μην τρέχεις λίγο για να μην χοροπηδάμε. Παρέ, σας έχω πει ότι σήμερα άλλαζε βίδες όλη μέρα ο Γιάννης και πονάει τα χεράκια. Τρέμει ρε το κινητό πάνω κάτω. Δεν μπορεί, σταθεροποίησε το κινητό που βάζει. Τα χεράκια είναι λίγο. Άλλαζε βίντεο έτσι, έτσι ανάποδα από κάτω στα αυτοκίνητα. Τι μάρκα ήταν τα αυτοκίνητα για να μην πει. Όπελ, όπελ. Όπελ. Χαλάνε τα όπελ, Γιάννη. Ποτέ! Γερμανικό αμάξι, δεν χαλάει. Δεν έχει δει συνεργείο. Δεν έχει δει συνεργείο. Πρώτη φορά ήταν. Άμα δεν είχαμε BMW δεν θα τρώγαμε τώρα. Πρώτη φορά ξανασυγχωρεί. Και Mercedes. Παρεπτώσει έχω αλλάξει 4 Mercedes και όχι. Μόνο καινούριο και αυτό για μια πενταετία, όχι παραπάνω. Εντάξει Mercedes. Συγκεκριμένα προβλήματα. Τα 4 Mercedes που είχα, μόνο το καινούριο που αγοράστηκε δεν χάλασε και δεν έβγαλε τίποτα και του έπειτα το αίμα. Δηλώνω πως από Mercedes έχουν 2-3 συγκεκριμένα προβλήματα. Κάτι πλεξούδες, κάτι κεφαλαρία, κάτι GR, κάτι ψύχτερες. Τα BMW, ό,τι πιθανό συνδυασμό μπορείς να σκεφτείς, θα γίνει. Θα χαλάσουν όλα. Δεν θα μείνει τίποτα. Γι' αυτό λέω πενταετία και τέρμα. Λοιπόν, συνεχίζω. Θέλω να βρω ένα χώρο τεράστιο. Ας είναι και οικόπεδο εγκατάσταση, δεν με ενδιαφέρει. Να μαζευτούμε άτομα, 5-10 άτομα και 15. Όπι, να του λαβώ. Δεν πρόλαβα. Παραλίγο να πάμε στη φάδο. Ναι, παραλίγο. Να μαζευτούμε 10 άτομα και πάνω και να φτιάξουμε ομάδες και να πάμε να εξερευνήσουμε το χώρο παρέα. Να χωριστούμε στις δύο ομάδες, να βάλουμε βίντεο κάμερες ο καθένας επάνω, θα τα κανονίσω εγώ αυτά. Και να εξερευνήσουμε το χώρο και να συναντηθούμε σε κάποιο σημείο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από εκεί και να πούμε ραντεβού εκεί. Και να είναι νύχτα. Αλλά λίγο είναι πολύ δύσκολο για αρχή να βρούμε το χώρο. Δηλαδή, όλοι οι χώροι που ενδείκνυνται γι' αυτό είναι κλειστοί, μικροί. Μέχρι και το εργοστάσιο Τσαλαντίνη που έλεγα να πάμε στη Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο μεγάλο. Δηλαδή, αν φωνάξει από την μια μεριά, σε ακούει όλα από την άλλη. Δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Έτσι λοιπόν. Θέλω προτάσεις, σχόλια κάτω στα βίντεο. Πέραν αυτού, έχω ξαναζητήσει και άλλη φορά από τα παιδιά στοιχειωμένα μέρη που θεωρούνται ότι είναι στοιχειωμένα να πάμε να τα ερευνήσουμε. Σπίτια που δείχνουν να ακούν θορύβους, ας πούμε, και τέτοια, εγώ δεν τα πιστεύω για όλα αυτά. Ό,τι έχετε, ενημερώστε. Μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να πάμε να το ερευνήσουμε. Βέβαια, κοντά προς Θεσσαλονίκη, έτσι, για μένα να πάω κάτω στην Αθήνα, δεν συμφέρει, παιδιά. Δεν βγαίνει το κανάλι. Σε γενικές γραμμές μέχρι τώρα έχουμε ακούσει ψαλμωδίες σε μνήματα. Βρέθηκε λογική εξήγηση. Ακούσαμε σταυρούς και κραυγές. Δεν βρέθηκε τίποτα. Το μυστήριο παραμένει. Τι άλλο. Α, οικία Κοντού. Πήγες. Αλλά ναι, εκεί στο Βόλο κάτω και εκεί πέρα έχει ωραία ιστορία. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία της. Μπορείτε να δείτε και τα βίντεο. Κάποιο αλήτη μου έκανε τα πνευματικά δικαιώματα επειδή στην αρχή χρησιμοποιώ ένα κομμάτι μουσική το οποίο ήταν royalty free, το δίνα δωρεάν και τώρα το γύρισε σε πνευματικά δικαιώματα από άλλο αλήτη. Και μου κόβει το βίντεο και δεν θέλω να το κόψω γιατί μέσα στο αλήτη. Εκεί μου παίζει μουσική από πίσω εξηγώ και λέω λόγια για το τέτοιο. Για το χώρο και δεν είναι ωραίο.
Αλλά δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν. Στο δίνουν έτσι κανονικά, royalty free, και μετά σου βάζουν πνευματικά δικαιώματα. Καθίστε ρε παιδιά. Να δείξω λίγο δρόμο και να συνεχίσουμε να ξαναπούμε αυτά που είπαμε στο live, τα οποία δεν ακούστηκαν. Να κλείσουμε, γιατί νομίζω δεν υπάρχει άλλο λόγο. Αν θες, ίσως ξεκινήσουμε πάλι το live. Κλείστε να ξεκινήσουμε το live τώρα που κατεβήκαμε.